Μη Αθηνών να πάρει το λόγο. Φίλες και φίλοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μου ζητήθηκε να μιλήσω σήμερα εδώ για την Ευρώπη, για τις εκλογές, σε μια στιγμή πιστεύω που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για το μέλλον της Ηπείρου μας. Ίσως την πιο κρίσιμη από τότε που για πρώτη φορά είδα το φως το ευρωπαϊκό όνειρο. Και αυτό γιατί τώρα, για πρώτη φορά, η Ευρώπη φαίνεται να τελεί υπό ιστορική αίρεση. Δεν ξέρουμε αν θα επιζήσει. Απειλείται από αποσύνθεση και από διάλυση. Και παντού ελοχεύουν δίπλα μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού, ένας ευρωσκεπτικισμός, ένας αντιευρωπαϊσμός, μια ευρωαπαγοήτευση, και ή μια ευρωαδιαφορία που δεν είναι πολύ διαφορετικό. Ποτέ από τότε που φτιάχτηκε η Ευρώπη δεν ήταν τόσο μικρή η αφετηριακή συνένεση του λαού, των λαών. Ποτέ το όνειρο δεν ήταν τόσο θολό. Ποτέ δεν υπήρχαν περισσότερες αμφιβολίες και αμφιθυμίες. Και ποτέ οι ιστορικές πρωτοπτικές του πειράματος αυτού δεν ήταν τόσο άδειλες. Όλες σχεδόν οι χώρες, περισσότερο οι πλούσιες από τις φτωχές, φαίνεται ρητά ή σιωπηρά να εκολάπτουν στα παρασκήνια έστω ένα πλάνο, ένα σχέδιο Β. Και το τραγικό είναι ότι οι μισοί τουλάχιστον Ευρωπαίοι, σε όλες τις χώρες, εμφανίζονται τουλάχιστον επιφυλακτικοί για το ευρωπαϊκό μέλλον. Για πάρα πολλούς ανάμεσά μας και για ένα προσωπικά, είναι κάτι το οποίο δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορεί να συμβεί. Είχα την τύχη να ζήσω σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να μάθω πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλουχήθηκα από την ιδέα του διαφωτισμού και της Γαλλικής Επανάστασης και μαζί με αυτές από τις ιδέες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της χειραφέτησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και στην ίδια αυτή η ευρωπαϊκή παράδοση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, εντάσσεται ο δυτικός μαρξισμός, εντάσσονται οι σοσιαλιστικές ιδέες, αλλά και ο Μάης, ο άλλος Μάης, ο 50 σχεδόν ετών Μάης του 68, όπου είχα την τύχη να θητεύσω. Πίστεψα λοιπόν και πιστεύω ακόμα ότι η οικουμενική πρόοδος των λαών περνάει μέσα από τη συνεχή και αδιάλειπτη εμβάθυνση των αξιών που διατυπώθηκαν από το πάντα ανολοκλήρωτο πρόταγμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι το πρόταγμα αυτό θα μπορέσει να ξαναστηθεί στα ποδάρια του. Τα λίγα λόγια που θα πω θεμελιώνονται στην πεποίθηση ότι τα σημερινά αδιέξοδα, και είναι πολλά και θα επιχειρήσω να περιγράψω ορισμένα από αυτά, έχουν τη ρίζα τους στην εγγενή δομική ανεπάρκεια του ευρωπαϊκού πειράματος όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Από την πρώτη μέρα η Ευρώπη γεννήθηκε και ανδρώθηκε ως λογικά, οργανωτικά και πολιτικά ελλιπής. Ίσως ήταν αναπόφευκτο. Η σταδιακή θεσμική οικοδόμηση της Ευρώπης εξέφραζε μια πάντα διστακτική και αναποκριστάλλωτη πολιτική βούληση. Η ιδέα, η ίδια ιδέα της ενιαίας Ευρώπης των πολλών λαών παρέμενε άδειλη και ανοιχτή, διότι οδηγούσε σε μια εσωτερική ένταση ανάμεσα σε πολλές διακριτές μορφές πρωτογενούς εξουσιαστικής συλλογικής βούλησης. Και αυτό υπήρξε και είναι ακόμα καταλυτικό. Το γεγονός το ίδιο ότι το ευρωπαϊκό πρόταγμα αναλύθηκε και κατακρεουργήθηκε, μπορώ να πω, σε διακριτά επιμέρους σχέδια δεν είναι τυχαίο. Οι επιμέρους σχεδιασμοί ήταν κατακερματισμένοι. Είχαμε το σχέδιο της οικοδόμησης μιας πολιτικής Ευρώπης, μιας ευρωπαϊκής αγοράς,
μιας κοινής νομισματικής Ευρώπης, μιας υποτίθεται ομοιογενούς κοινωνικής Ευρώπης και μιας, ας ελπίζαμε τότε αδιαίρετης φαντασιακής Ευρώπης. Αυτό όμως το γεγονός ότι κάναμε πολλά σχέδια οι Ευρωπαίοι, τα οποία αλληλοεπικαλύπτονταν χρονικά και λειτουργικά, σήμαινε ότι το σχέδιο της όλης Ευρώπης δεν υπάκουε σε ένα συγκεκριμένο ολοκληρωμένο σχέδιο. Υπήρξε μια σύγχυση από την Εθνική Δεοντολογιών στόχων, επιδιώξεων και προτεραιότητων. Μοιραία λοιπόν από την πρώτη μέρα δημιουργήθηκαν τα περίφημα ελλείμματα. Ένα δημοκρατικό έλλειμμα, ένα πολιτικό έλλειμμα, ένα παρεμβατικό έλλειμμα, τα οποία μπορεί να συνοψιστούν σε ένα ευρύτερο προταγματικό έλλειμμα. Η ίδια της ιδέα της Ευρώπης παρέμενε εκρεμής, ασαφής και ατελής. Γιατί? Θα εξέφραζα την υπόθεση ότι έλειπε η θεμελιώδης παράμετρος της διαδικασίας κατασκευής όλων ανεξαίρετα των νεωτερικών κοινωνιών και πολιτικών οντοτήτων. Η ιστορική και ιδεολογική ταύτιση μιας αποκλειστικής και εμπολής φετιχοποιημένης πολιτικής εξουσίας, μιας κοινής εθνικής συνείδησης, ενός κοινού πολιτισμού και μιας κοινής συμβολικής ενότητας. Έτσι θεσπίστηκε μεν η Ευρώπη ο σχήμα και ο θεσμός, όχι όμως και ο ευρωπαϊκός λαός, όχι η ευρωπαϊκή κοινωνία, όχι η ευρωπαϊκή φαντασιακή κοινότητα. Δεν υπήρξε ποτέ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Συμβόλαιο, Κοινωνική Συλλογική Βούληση Ευρωπαϊκή ή Γενικό Συμφέρον. Όταν δημιουργήθηκε η Ιταλία στα τέλη του 19ου αιώνα, κάποιος από τους πρωταγωνιστές του της ενοποίησης της Ιταλικής είπε την εξής σοφή φράση: «Φτιάξαμε την Ιταλία, απομένει να φτιάξουμε τους Ιταλούς». Έτσι φτιάχτηκε η Ευρώπη, δεν φτιάχτηκαν όμως οι Ευρωπαίοι. Όλο αυτό έχει άπειρες συνέπειες. Δεν μπορώ φυσικά να το αναλύσω. Θα αρκεστώ στην τηλεγραφική αναφορά σε μερικά σημεία ή συμπτώματα, αν θέλετε, που οριοθετούν αυτή τη διαδικασία της ασαφούς και εκκρεμούς ακόμα ανοιχτής ολοκλήρωσης. Σύμπτωμα πρώτο, σημείο πρώτο. Η δομή της ευρωπαϊκής εξουσίας δεν πηγάζει από τον ευρωπαϊκό λαό, ούτε από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Δεν είναι προϊόν δημοκρατικής αντιπροσώπευσης. Ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν διευρυνθεί οι αρμοδιότητές του, το Ευρωκοινοβούλιο είναι σχεδόν διακοσμητικό. Δηλαδή, το αντιπροσωπευτικό δημοκρατικό έλλειμμα είναι εγγεγραμμένο στους όρους δόμησης της ευρωπαϊκής εξουσίας. Οι επιλογές δεν συζητούνται δημόσια, προκύπτουν πάντα και κλεισμένων των θυρών. Η σημερινή Ευρώπη δεν είναι δυνατόν υπό τις σημερινές συνθήκες να λειτουργήσει ως αδιαίρετη δημοκρατία. Ένας γερμανός κοινωνιολόγος πριν από πολλά χρόνια, ο Ούλριχ Μπεκ, επισήμενε την εξής παραδοξολογία. Εάν, είπε, η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση όπως λειτουργεί είχε θέσει υποψηφιότητα επί ημικλάστου να γίνει δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα απορρίπτονταν ως ανεπαρκώς δημοκρατική. Σύμπτωμα δεύτερο. Το μέλημα, το κύριο μέλημα της εξουσίας της Ευρωπαϊκής είναι η διαδικαστική συνενετική αναπαραγωγή μιας υφιστάμενης πραγματικότητας. Και αυτό είναι εγγεγραμμένο στους ίδιους τους όρους του Ευρωπαϊκού Γίγνεσθε. Ένας απόλυτος θεσμικός πραγματισμός, ο οποίος προϋποθέτει όμως ότι όλοι αυτοί που παίζουν το παιχνίδι, οι παίκτες, αποδέχονται ανεφετέρου και απριόρι τους κανονισμούς του παιχνίδιου. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι ακόμα και αν υπάρχουν στο εσωτερικό των κρατών μελών έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια απόλυτη σύγκληση πολιτικών. Φιλελεύθεροι, συντηρητικοί, σοσιαλδημοκράτες
παίζουν το παιχνίδι με τους ίδιους απαραμείωτους όρους. Η δημοκρατική εξουσία δεν ασκείται κατά την παράθεση και γίνεται απλώς αντικείμενο μιας διαχείρισης εντός δεδομένων και αμετακίνητων διαδικαστικών ορίων. Με αυτή την έννοια λοιπόν η ευρωπαϊκή πολιτική ζωή τίνει να εκφράζεται μέσα από μια ολοένα μεγαλύτερη θεατρικότητα. Τρίτο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώνονται η λειτουργία και ο ρόλος των εγκατεστημένων ευρωπαϊκών πολιτικών εξουσιών. Τα όργανα εμφανίζονται εκ προημίου εγκλωβισμένα σε έξωθεν προδιαγεγραμμένες σκοπιμότητες και διοντολογίες. Αποτέλεσμα, η παρακμή της αυτονομίας του δημοσίου λόγου, η παρακμή της συμβολικής, ας την πούμε, μεγαλοπρέπειας των βουλησιαρχικών πολιτικών ηγεσιών του παρελθόντος και ο εκφυλισμός του ευρωπαϊκού πολιτικού λόγου. Η επικράτηση μιας απόλυτα συρρυκνωμένης τεχνικής και ιδεολογικής μονογλωσίας. Είναι εύλογο. Οι γραφειοκράτες και οι τέχνοδιαχειριστές δεν επιτρέπεται να μιλούν ούτε ως εμπνευσμένοι ιδρυτές, ούτε ως προφήτης, ούτε καν ως σύμβουλες. Δεν χρειάζονται ούτε φαντασία, ούτε ρίκες ιδέες, ούτε μια φυγή προς το ουτοπικό μέλλον. Ένας το επιχείρησε ο Ζακ Ντελόρ, ο οποίος έφτιαξε, κατασκεύασε αυτό το οποίο απεκάλεσε πυρήνας μελλοντολογίας, το οποίο προσπαθούσε να δει τι θα είναι η Ευρώπη σε 50 χρόνια και μόλις έφυγε ο Ντελόρ εξαφανίστηκε. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι γκρίζοι και άχρωμοι Ευρωπαίοι πολιτικοί αρθρώνουν μια υπέρποτε ξύλινη γλώσσα, ούτε ότι λάμπουν με μια απίστευτη συμβατική μετριότητα. Τέταρτο, ίσως και σημαντικότερο, ήδη από την αρχή ελαχιστοποιείται η αντικειμενική δυνατότητα παρέμβασης προς την κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, συνοχής και ομοιογένειας. Δεν ανακυκλώνεται το οικονομικό πλεόνασμα. Οι παρεμβατικές αρμοδιότητες αυτοφημώνονται, έχοντας ξεχάσει ίσως ότι η ιστορική κατασκευή όλων των εταιρικών κρατών και κοινωνιών επέβαλε και προϋπέθεται ενεργές και συνεχείς παρεμβάσεις με συχνά δυσβάσταχτο δημοσιονομικό κόστος. Παρεμβάσεις συστηματικές, ηθελημένες, μακροχρόνιες, εκ των άνων, με άδειλα αποτελέσματα. Και αυτό χρειάζεται πόρους. Δύο παραδείγματα θα δώσω. Η Ιταλία, όπου μετά από 1,5 χρόνο, 1,5 αιώνα, όπου πόροι πολλοί πηγαίνουν από το βορρά στο νότο, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και ακόμα χαρακτηριστικότερο η Γερμανία, όπου μετά την επαμένωση και τα δισεκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν από τη Δυτική στην Ανατολική Γερμανία, οι διαφορές είναι ακόμα τεράστιες. Κι όμως, ο κοινωνικός προϋπολογισμός συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο. Σήμερα, υπό την πίεση κυρίως των Γερμανών και των Βρετανών, είναι λιγότερο από 1% του κοινωνικού ΑΕΠ. Πέμπτο, και άμεση συνάρτηση του προηγούμενου. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα έχουν εξαφανιστεί, η κοινή αγροτική πολιτική φθήνει και τα κοινοτικό ταμεία είναι εντελώς ανεπαρκή. Ακόμα και αν το επιδίωκαν, θα ήταν αδύνατο να προωθήσουν μια ουσιαστική κοινωνική ομογενοποίηση. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρόβλημα της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής παραμένει ρητά αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η ευθύνη του όλου για την ομογενοποίηση είναι λοιπόν επικουρική, άρα μόνο ρητορική. Σκεφτείτε, θα ήταν δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά μια επαρχία της Ελλάδος ή τη Βαυαρία, τη Σικελία ή τη Λουιζιάννα στις ΗΠΑ? Προφανώς όχι. Εκεί η αλληλεγγύη
και η ευθύνη του όλου για τα μέλη είναι προφανής και δομική. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που συνέβη με τη διεύρυνση προς Ανατολάς, η οποία καθιστά αυτή και μόνον οποιαδήποτε κοινωνική πολιτική αδύνατη. Εν μια νυχτή, 200 ή δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια νέων φτωχών προστέθηκαν με την πίεση των πλουσίων σε ένα ήδη μεικτό, αν θέλετε, σύνολο. Είναι σαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να ενσωμάτωναν εν μια νυχτή το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Στο εξής λοιπόν τι γίνεται, οι φτωχοί καλούνται να συνυπάρξουν με τους πλουσίους δίχως να εμφανίζονται ούτε καν ως αντεπιστέλλοντα μέλη μιας κοινής αλληλέγγυας κοινότητας. Και το γεγονός ότι η διεύρυνση αυτή αποφασίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες και πολύ εύκολα επιτρέπει να τεθεί το ερώτημα μήπως ένας από τους στόχους αυτής της διεύρυνσης ήταν ίσως να καταστήσει την κοινωνική Ευρώπη αδύνατη και αδιανόητη. Έκτο, υπ' αυτούς τους όρους, η μοιραία κατάληξη είναι αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας. Η ανάδειξη της Ευρώπης των πολλαπλών πορεών, των διακριτών ισοκομπινοτήτων, των εθνικών δεοντολογιών και των πολλών ταχυτήτων. Είναι αντίφαση εν της όρης. Οποιοδήποτε συλλογικό υποκείμενο συγκροτείται από μέλη με διαφορετικές ταχύτητες δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως ενιαίο υποκείμενο. Και αυτό που σημαίνει τώρα είναι δομείται μια Ευρώπη καταστατικά πια ομογενής και φυγόκεντρη, ο λεγόμενος Νότος και ο λεγόμενος Βορράς. Και αυτό παραδόξως δεν αναφέρεται μόνο στις διαδικασίες δόμησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος, επεκτείνεται επίσης και στους όρους και τις διαδικασίες υπονόμευσης του. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, θα έλεγα, ότι όπως ακριβώς και η κατασκευή της Ευρώπης, έτσι και ο ευρωσκεπτικισμός κινούνται με διαφορετικές στοχοθεσίες και με διαφορετικές ταχύτητες στο Βορρά και στο Νότο. Δεν είναι τυχαίο και πάλι ότι δεν σκέπτονται οι φτωχοί να αναχωρήσουν, οι φτωχοί που τρέμουν για την επιβίωσή τους, αλλά οι πλούσιοι που μεθοδεύουν απλώς την μεγιστοποίηση των συμφερόντων τους. Έβδομο. Σε τι αντιστοιχεί αυτό, είναι προφανές, σε μια θεσμοποίηση της νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής λιτότητας. Κύριο μέλημα ποιο είναι, η σταθερότητα της αγοράς και η ενίσχυση της παραγωγικότητας, της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας σε ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό είναι το σύνθημα της καλής διακυβέρνησης, η οποία έχει διατυπωθεί ήδη επί Κλίντον, σε πλήρη αντιδιαστολή με την έννοια της κυβέρνησης. Διακυβέρνηση σημαίνει διακυβερνώ το υφιστάμενο, χειρίζομαι το υφιστάμενο. Ερωτώ όμως, πώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει ότι πουθενά αλλού στον κόσμο δεν πραγματώθηκαν με τέτοια καταστατική συνέπεια οι αρχές ενός απέχοντος αγοραίου νεοφιλελευθερισμού όσο στην Ευρώπη? Γιατί η σημερινή Ευρώπη εμφανίζεται ως δούριος ύπος της παγκόσμιας νεοφιλελεύθερης αντεπίθεσης? Γιατί η Ευρώπη είναι η κατεξοχήν μεγάλη χώρα, η δύναμη, η σύνολο χωρών που δεν προτάσει, δεν ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον, δεν δρά και δεν αποφασίζει για το καλό των Ευρωπαίων και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αύξηση της παραγωγικότητας? Και πώς εξηγείται το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο υποχωρεί προτροπάδιν το σύνολο των αξιακών συνιστοσών του ευρωπαϊκού πολιτισμού, δηλαδή η κριτική ιδέα της πρόοδου? Φαίνεται λοιπόν να αναιρούνται ή να εξαφανίζονται ή να εξαερώνονται τα αιτήματα της χειραφέτησης, της πολιτικής και της κοινωνικής ομογενοποίησης, της κοινωνικής συνοχής, της αλληλεγγύης. Ο κοινωνικός πολιτικός πολιτισμός, έτσι όπως εξελίσσεται, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξιακές και ιδεολογικές καταβολές. Αυτό ακριβώς εκφράζει το Μάστριχτ,
Αυτό ακριβώς εκφράζει η φετιχοποίηση της νομισματικής σταθερότητας. Αυτό εκφράζει η απίσχυνση του κοινωνικού κράτους και η καταβαράθρωση του εργασιακού κόστους που παγιώθηκαν θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν και περισσότερο από ό,τι συνέβη οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Θα έλεγε κανείς ότι τα δόγματα τα οποία βγήκαν από το consensus της Washington, το οποίο εκπροσωπεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εξαφανίζουν και οχριούν μπροστά στα νέα δόγματα όπως εκφράζονται μέσα από τα δόγματα του Μάστριχτ και της Ευρώπης. Και το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά την πρωτοφανή ανεξαρτοποίηση και αποπολιτικοποίηση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Παράδοξο. Μια Ευρώπη, η οποία δεν έχει σύνταγμα ίδια, προσπαθεί να επιβάλλει καταστατικούς, δηλαδή συνταγματικούς περιορισμούς στην πολιτική βούληση, τόσο του όλου όσο και των μελών. Αποτέλεσμα. Όλες οι μεγάλες λέξεις που μας γαλούχησαν χάνουν το νόημά τους. Είναι το βασίλειο του μετά, του παρά και του ιονί. Μετά πολιτικό μας λένε, μετά δημοκρατικό, μετά πολιτιακό, μετά αντιπροσωπευτικό, μετά κυρίαρχο. Πρόκειται για πρωτοφανές ιστορικό εγχείρημα θεσμικής μετατόπισης της σχέσης ανάμεσα στην κυρίαρχη πολιτική και στα εκτός αυτού κείμενα. Και η Ευρώπη, ακριβώς λόγω της ελλιπούς πολιτικής της συγκρότησης, αναδείχθηκε σε προνομιακό, θα έλεγα, πεδίο νεοφιλελεύθερων κοινωνικοπολιτικών πειραματισμών, σε πεδίο διερεύνησης των ορίων μιας άρρητης και κυρίαρχης εξωπολιτικής εξουσίας, ένα πεδίο επεξεργασίας συνταγών με βάση την οποία η δημοκρατία και η ελευθερία υποτάσσονται σε έναν εξωγενή, μεταπολιτικό και κατακαιρματισμένο οικονομιστικό ορθολογισμό. Η Ευρώπη κινδυνεύει να εξελιχθεί στην πρώτη θεσμοποιημένη ετερόνομη πολιτική εξουσία. Ένατο. Δεν θα σκάτω. Τελειώνω. Μην ανησυχείτε. Οι ιδεολογικές πανενέργειες. Πρέπει να σκεφτούμε ότι παραδόξως μετά τον Καρλ Μάρξ και την κοινωνική επανάσταση και ο Κέινς τοποθετείται πλέον στον υπόκοσμο του ορθολογισμού και της οικονομικής επιστήμης. Ο δρόμος της πρόοδου είναι μόνο νέρας, η υποταγή στη δικτατορία των αγορών. Πράγμα το οποίο σημαίνει τέλος των πολιτικών διακυβευμάτων, τέλος της κριτικής, τέλος των αμφισβητήσεων. Όπως δε συμβαίνει με τα άτομα, τα ίδια τα υποσύνολα, τα άτυπα, οι χώρες, είναι άξια της μοίρας τους. Η οποιαδήποτε αγοραία ετιμιγορία εμφανίζεται ως απολύτως δίκαια και ορθολογική κοινωνιοδικία, όπως ήταν κάποτε οι θεοδικίες. Με αποτέλεσμα, ό,τι σου συμβεί φταίς. Οι Βόρειοι είναι εργατικοί και ικανοί, οι Νότιοι είναι τεμπέληδες, τα ξέρουμε όλοι, τα έχουμε υποστεί. Υπάρχει συλλογική ευθύνη μέσα από μια περίεργη ηθικολογική στρέβλωση. Η Ευρώπη δηλαδή δημιουργείται και οδεύει προς την παγίωση ενός πρωτοφανούς ιστορικού εργαστηρίου μεταδημοκρατίας. Και αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι το εγχείρημα να κατασκευαστεί μια Ευρώπη χωρίς αντιπολίτευση, χωρίς συλλογική αυτονομία, χωρίς καμία δυνατότητα αυτοθέσπισης. Δίχως αναλυτικές λύσεις, δίχως πολιτική. Αυτό ακριβώς συνοψίζει το θατσερικό σύνδρομο Τίνα. Δεν υπάρχει άλλη παλακτική λύση, there is no alternative. Και τότε ενέσκυψε η κρίση. Τι έγινε? Ταχύτατη κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής, ανθρωπιστική καταστροφή, να μην περιγράψω τα συμπτώματα, ανεργία, κοινωνική αποκλεισμή, ταχύτατη και πρωτοφανή στα ιστορικά χρονικά αναδιανομή του κεφαλαίου υπέρ των πλουσίων, των πόρων υπέρ των πλουσίων, πλήρης κατάρρευση της αξιοπιστίας του τεχνοκρατικού λαού,
λόγου και ταυτόχρονα μια φαινόμενη απονεύρωση του ευρωπαϊκού του σχεδίου που συνοδεύεται από την αποδιάρθρωση της ευρωπαϊκής ιδέας. Και εδώ βρισκόμαστε σήμερα. Ίσως λοιπόν από μια ανάποψη οι παρενέργειες της κρίσης να αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία. Η ιστορία είναι πολύ πιο πανούργα από ό,τι μπορεί να ποτέ να φανταστούν εκείνοι που βαυκαλίζονται και βαυκαλίζονται ακόμα ότι ελέγχουν την εξελίξη μέσα από, έναν υπεριστορικό ορθολογισμό. Ξεχνάνε τον Έγελο, ο οποίος είχε πει κάπου ότι αν υπάρχει ένα μάθημα με ένα δίδαγμα το οποίο να μπορεί να αποκομίσει κανείς από τη μελέτη της ιστορίας, είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αποκομίσει κανένα δίδαγμα από τη μελέτη της ιστορίας. Έτσι, για πρώτη φορά οι κατεστημένες συνενέσεις καταραίουν, για πρώτη φορά στην ιστορία εμφανίζεται η προοπτική μιας άλλης Ευρώπης, μιας ευρωαντιπολίτευσης που ελπίζει να γίνει ευρωκυβέρνηση και όχι ευρωδιακυβέρνηση. Μιας ευρωαντιπολίτευσης που θα αναφέρεται πάντως σε εκείνο που δεν υπάρχει ακόμα, σε μια άλλη ουτοπική προβολή, σε μια απόρριψη του δεδομένου, σε μια δημοκρατική επανεκκίνηση μέσα στην Ευρώπη, για την Ευρώπη και με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων. Ενάντια, ρητά, όχι μόνο στην κατεστημένη ευρωτεχνοκρατία, αλλά ταυτόχρονα ενάντια σε κάθε λογής ευρωσκεπτικισμούς και ευρωεθνικισμούς, οι οποίοι παραδόξως από μια ανάποψη συμπλέγουν. Οι πρώτοι, οι ευρωτεχνοκράτες, με την ένοχη σιωπή τους και τον ένοχο πραγματισμό τους. Οι δεύτεροι, με την απειλή εξόδου, με την απειλή της πλήρους ρήξης. Και η σιωπή και η έξοδος πάνε μαζί. Η έξοδος επιτρέπει τη διαιώνιση της σιωπής, η σιωπή εξωθεί στην έξοδο. Υπάρχει όμως και άλλη έξοδος. Είναι η διέξοδος της φωνής, της πίεσης, της ένασης πάλης. Και είναι η πρώτη φορά που φαίνεται να συντρέχουν τόσο οι αντικειμενικές όσο και οι υποκειμενικές προϋποθέσεις για ένα τέτοιο νέο αντιπολιτευτικό και εν δυνάμει κυβερνητικό σχέδιο. Και αυτή είναι ακριβώς την προοπτική σηματοδοτεί η Ανατολή και υπογραμμίζω τη λέξη της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Ποια θα είναι αυτή? Τι θα μπορέσει να ανατρέψει, τι θα μπορέσει να επιτύχει και πότε? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Το ερώτημα του Φάουστ και του διαφωτισμού παραμένει αναπάντητο. Διαβάζω τη μετάφραση του Μάρκαρη. Μπορείς να διαβάσεις τον μη γεννημένο, ποτέ υπομένο, στα ουράνια χυμένο? Δεν μπορείς. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Η Ευρώπη δεν τελείωσε, είναι μπροστά μας. Και αυτό συμβαίνει ότι επειδή δεν γεννήθηκε ακόμα. Και ο τοκετός μιας οπωσδήποτε νέας πολιτικής και πολιτικής οντότητας δεν μπορεί παρά να είναι δύσκολος, αβέβαιος και επώνυμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος όμως. Πρέπει να αλλάξουμε τις αξιακές προτεραιότητες, τα θεσμικά αυτονόητα και τις ιδεολογικές προτεραιότητες. Πρέπει να επινοήσουμε νέους τρόπους. Και κυρίως πρέπει να αναδιατυπώσουμε ένα νέο συνολικό σχέδιο για μια σφαιρική πολιτική Ευρώπη. Όχι περισσότερη Ευρώπη λοιπόν, αλλά όχι λιγότερη Ευρώπη, αλλά περισσότερη Ευρώπη. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από την αριστερά. Αυτό όμως δεν το έχει ανάγκη τόσο η ίδια η αριστερά. Είναι ίσως υποστηρίξιμο, δεν το πιστεύω εγώ, ότι υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για την αριστερά. Ευρύτεροι, παγκόσμιοι, ή στενότεροι, εθνικοί. Είναι όμως αναγκαίο για την ίδια την Ευρώπη. Εάν δεν επανακάμψει
ως συνεχές ριζικό και αδέσμευτο πολιτικοκοινωνικό διακύβευμα η αριστερά της Ευρώπης, είναι βέβαιο, πιστεύω, ότι το όραμα που γεννήθηκε στις τάχτες του Δεύτερου Πολέμου θα σβήσει. Η Ευρώπη είτε θα μετεξελιχθεί σε αριστερή, είτε φοβούμαι θα πάψει να υπάρχει. Ευχαριστώ πολύ.